μπροστά στην τραγική κατάσταση που ζει και βιώνει η εργατική τάξη, ο λαός, όλα τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, μπροστά στον υπεριαλιστικό πόλεμο και μετά το πετυχημένο συλλαλητήριο στις 26 του Φλεβάρι, μπορούμε με τον αγώνα μας, με τη δράση και με την αποφασιστικότητά μας στις 6 του Απρίλη το εργατικό κίνημα να αποτελέσει η απεργία αυτή έναν καινούριο σταθμό στην ιστορία του και ένα νέο εφαλτήριο για να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα παραπέρα τους αγώνες που έχει ανάγκη σήμερα η εργατική τάξη και ο λαός για να αποκρούσουν και να ανατρέψουν τις αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτός πρέπει να είναι ο δικός μας μονόδρομος που καθημερινά οι δυνάμεις που παίρνουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα να τον δυναμώνουν με μεγαλύτερη ακόμα αποφασιστικότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όλοι βιώνουμε μια τραγική κατάσταση από τις αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές και οι συνταξιούχοι που λέμε ότι είμαστε απόμαχοι της δουλειάς και το εννοούμε, αλλά δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής και του αγώνα. Είμαστε μέρος του εργατικού λαϊκού κινήματος και δίνουμε τη μάχη μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας σε αυτό το δρόμο και θα τη δώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα για το συνταξιουχικό κόσμο. Κάτι που επιφυλάσσουν και στη γενιά που βέβαια έρχεται μετά από τα μεγάλα προβλήματα που ζει όταν θα πάρει τη σύνταξή της. Θυμάστε, μας έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι θα έχουμε σύνταξη μιας ημέρας. Τώρα μας έλεγαν ότι πριν από λίγα χρόνια και λίγες ημέρες ότι με ένα κλικ θα παίρνουμε συντάξεις. Ακούστε λοιπόν τα νούμερα. 432.000 συντάξεις δεν έχουν εκδοθεί. 120.000 κύριες συντάξεις. 118.000 επικουρικές που κάνουν 4, 5 και χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο. 100.000 εφάπαξ δεν έχουν δοθεί. 27.000 συντάξεις ανθρώπων που ήταν και δούλεψαν στο εξωτερικό δεν έχουν εκδοθεί. 60.000 παράλληλες συντάξεις δεν έχουν εκδοθεί. 8,5 δισεκατομμύρια πληρώνουν οι συνταξιούχοι κάθε χρόνο από τις περικοπές της συντάξης τους, από τα δώρα και από τις κοινωνικές παροχές που είχαν. Με την ακρίβεια χάσαμε άλλες δύο συντάξεις. Ο κόσμος, ο συνταξιουχικός, υποφέρει κυριολεκτικά και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις στοιχειώδες ανάγκες του. Λοιπόν, αυτός και για μας είναι ο μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό επόμενο διάστημα έχουμε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που θα το δίνουμε μαζί και με τους εργαζόμενους, μαζί με την εργατική τάξη και αυτοτελώς. Αύριο έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα. Ο καιρός δεν μας κάνει το χατήρι, αλλά εκεί θα είμαστε εμείς. Από το πρωί και θα την κάνουμε την πορεία μας και θα την κάνουμε τη συγκέντρωση. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις πανελλαδικές στις 11, στις 12, στις 13 και στις 14 του Απρίλη πριν από το Πάσχα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Θα έχουμε την Πρωτομαγιά και οργανώνουμε μια μεγάλη προσπάθεια μέσα από συσκέψεις των σωματείων μας να πραγματοποιήσουμε στις αρχές του Ιούνιου μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εμείς λέμε ένα σύνθημα και το εννοούμε. Διεκδικούμε, Κύριοι, ό,τι μας αφαιρέσατε. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή, σε κανένα τραπεζίτη και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους.